Κύριε φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα Δημήτρης Κοντινάκης, όπου θα διεξαχθεί το πρώτο φιλικό παιχνίδι της νέας ομάδας των παλεμάχων του Αγροτικού Αστέρα κοντά στους παλέμαχους του ΠΑΟ. Το παιχνίδι γίνεται προς τιμή των γηπεδούχων, αφού δημιουργείται μια νέα ομάδα που θα έχει κοινωνικό αλλά και αθλητικό πνεύμα για να προσφέρει κοινωνικό έργο. Ο Ζυγκερίδης θα γεμίσει, ο Αργυρόπουλος μέχρι την πορεία της μπάλας, η κεφαλιά από το μπλοκάρι του Βουτιά. Τα κεφαλιά, κεφαλιά του Αλεξανδρίδη, κατέβασε ο Μίτογλου, με το σούτερ που να γίνει, το 1-2, βγαίνει ο Πόλ τώρα μπροστά, θα σουτάρει και εδώ έχουμε το 0-1. Ήταν η καλή συνεργασία που έγινε, εδώ πήρε την μπάλα ο Πέτρος στο ΠΑΟ, πλάσαρε τον Αϊβαλιώτη και... Να πω ότι θα ακολουθείτε το φιλικό παιχνίδι στο Δημήτρης Κοντινάκης μεταξύ των παλεμάχων του Αγροτικού Αστέρα, που είναι το πρώτο επίσημο νέα ομάδα πλέον στα δρόμενα του ποδοσφαίρου, κόντρα στον ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Αναστασίου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται σε αυτό το σπουδαίο φιλικό παιχνίδι που δίνει κόντρα στον Αστέρα. Στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, και αυτό είναι το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Εδώ μια κεφαλιά, η μπάλα τελικά στα δίχτυα, 0-2. Μετά από αυτή την φοβερή φάση που εξελίχθηκε μαζί τη σέντρα, καφέ στην κεφαλιά, Ιορδανίδης από κοντά, προβολή, δοκάρι, τεράστια ευκαιρία για τον Ιορδανίδη που βλέπετε εδώ, που πήγε και κιώθησε. Και... η μπάλα βρήκε το δοκάρι και τελικά ευκαιρία που... Πετρίδης. Από κοντά με ταπεινάκι, αυτοκόλλα εδώ το Χόρκε. Λανθασμένη αυτή η ενέργεια, ο Πετρίδης έκανε τη σέντρα και ο Χόρκε στην προσπάθεια να διώξει την μπάλα μπέρδευε τον Κουτζελίδη με αποτέλεσμα να καταλήξει στα δίκτυα 1-2 μειώνει ο Αστέρας με αυτό το γκολ. Το σουτ που γίνεται γκολ. Ένα 3. Εδώ κάπου τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Πελαγίδης τώρα και πάλι. Ο σκόρε του 1-3. Αφήνει στον Αλεξανδρίδη το shoot goal. 1-4. Εδώ ωραία συνεργασία Πελαγίδη Αλεξανδρίδη. Με τον Κυριάκο Αλεξανδρίδη να σκοράρει. Αναστασίου. Εδώ θα πλασάρει και θα μεγαλώσει τη διαφορά σε αυτή την γρήγορη αντεπίθεση με αυτήν την ωραία προβολή. 1-5 από τον κόλ του Αναστασίου. Κοιτάξτε, πάντοτε θέλαμε να έχουμε παλέμαχοι του Αγροτικού Αστέρα, αλλά εμείς όλα τα χρόνια λαμβάνουμε σαν παλέμαχοι του Ευόσμου. Και αυτή η προσπάθεια έχει γίνει εδώ και κανένα 2 χρόνια. Τιμήσαμε 2 ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φύγει, και τον Θωμά τον Καρατζίκο και τον Θεόφιλο τον Χασαρίδη. Και φύγανε από τη ζωή και είπαμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και τώρα η καινούργια διοίκηση του Αστέρα, επειδή θέλει να φέρει τους παλέμαχους κοντά στον Αστέρα, γιατί κακά τα ψέματα αυτά τα τελευταία χρόνια δεν ήταν οι παλέμαχοι του Αστέρα στην ομάδα κοντά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι και μόνο που είδα σήμερα κάποια ονόματα από το παρελθόν του Αστέρα, το μεγάλο παρελθόν, δηλαδή ας πούμε και μερικούς, Φυρό, Κούι, ξέρω εγώ, Γούσιο Γιάννη, Ιφτάκη, κάτι ονόματα μεγάλα που ήταν χρόνια στον Αστέρα και γράψαν μεγάλη ιστορία, ο Γιάννης, ξέρω εγώ, μετά ήταν η δικιά μας σειρά, ήταν μετά, αλλά και μετά από τη δικιά μου τη γενιά και αργότερα, ξέρω εγώ, αυτοί που τώρα που είναι 45, 50, και μόνον αυτό. Και μόνο αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα το αγωνιστικό και αυτά, αυτά εντάξει, δεν περνάει. Έπρεπε να γίνει το συμβούλιο το καινούργιο των παλεμάχων του Αγροτικού Αστέρα Ευόσμου, έπρεπε να γίνει, έγινε. Και από εδώ και πέρα παίζουμε οργανωμένα, θα παίζουμε πιο καλά, θα πάρουμε πρόσκληση πρωταθλήματα σε τουρνουά. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι έτσι. Αυτό γίνεται για να ξεκινήσουμε πάλι την αρχή, να θυμηθούμε την ιστορία, τη μεγάλη ιστορία του Αγροτικού Αστέρα, και σιγά σιγά θα αρχίσει να μεγαλώνει ο σύλλογος και σαν Αστέρας και σαν και οι παλέμαχοι να δείξουν την ιστορία.
μας και το τι θα επακολουθήσει. Η εσωτερική μου ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Εγώ τίμησα για 5 χρόνια την ομάδα τη Φανέλα του Αγροτικού Αστέρα, διατήρησα και αρχηγός από το 1995 έως το 2000. Έζησα πολύ ωραίες στιγμές. Πέρας, βγήκα πρώτο σκόρερ, πήρα από τα αθλήματα, κύπελο. Η ομάδα μου είδα παλιούς μου συμπαίχτες. Αντιμετωπίσαμε την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο παλέμαχος προσφυριστές του παρελθόντος. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Το σκορ δεν έχει σημασία. Ο κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο αρκετός. Ευχαριστήθηκε, ωραίο παιχνίδι. Είχε θέαμα γκολ. Αυτό είναι να έχουμε υγεία όλοι μας και να βρισκόμαστε έτσι κάθε χρόνο και γιατί όχι και με τις πιο συχνές εκδηλώσεις. Και είμαι μέλος της Συλλόγου Βετεράνων του Αγροτικού Αστέρα και όποτε καλούμαστε να συμμετέχουμε είτε σε φιλανθρωπικό αγώνα είτε σε αγώνα για να κρατιόμαστε και σε λίγο καλή κατάσταση, είμαστε πάντα παρόν. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και με καλό θέαμα και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Είναι καλό να μαζευόμαστε και να βρισκόμαστε. Καλοί συμπαίχτες μετά από τόσα χρόνια και να βρισκόμαστε και να ξέρουμε ότι είμαστε υγιείς. Και στις μεγαλύτερες αξίες της πόλης μας στο χώρο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι τους αξίζουν πάρα πολλά, μας θυμίσανε άλλες εποχές σήμερα. Μας γυρίσαν πολύ πίσω και θυμηθήκαμε το αγνό, εκείνο το καθαρό ποδόσφαιρο που παίζανε όταν ήταν στην δραστηριότητα. Ήταν κάτι που ο κόσμος είδε ότι το αγκάλεσε για αρκετό κόσμο και νομίζω ότι πρέπει να γίνονται κατά συχνά διαστήματα τέτοιες συναντήσεις για να αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο το καλό ποδόσφαιρο που ζήσαμε τα χρόνια εκείνα. Είναι ένας φιλικός αγώνας που πραγματικά τιμάει το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα και πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι, υπήρχε ουσία, υπήρχαν φάσεις, υπήρχαν αποτελέσματα καλά και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα ιτήθηκε με 5-1, αλλά δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα καθ' αυτού όσο ο αγώνας. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, πιστεύω.